Το τζάκι. το τζάκι δεν με ενοχλεί καθόλου. Με, ε, με, ζεσταίνει η ατμόσφαιρα γιατί βρίσκομαι σε φιλικό περιβάλλον. Ε, νομίζω ότι είμαι σπίτι μου. Και ευχαριστώ τον Θεό. Αισθάνομαι, αισθάνομαι, καλά. Έχω λίγο τρακ βέβαια γιατί δεν έχω συνηθίσει να μιλάω με ανθρώπου που είναι πίσω από μια κάμερα. Αλλά ευχαριστώ με τον Θεό. Θα το συνηθίσω. Λοιπόν, πάμε Γρηγορή να μα πει. Ε πώς ένας άνθρωπος από τον βουδισμό καταλήγει στο χριστιανισμό. Αλλά εντάξει, δεν θα, δεν θα μιλήσουμε για τον Βουδά, θα μιλήσουμε για τον Χριστό. Ναι. Αλλά ξέρω, πώς ξανά δεν μιλάς με, μιλάς με ένα έμπειρο, δεν μιλάς με ένα αυτό. Τώρα γράφεις τώρα, είσαι, έτσι. Ε, λέγομαι Γρηγόρης Γρηγορίου. Γεννήθηκα στο Περιστέρι Αθηνών, μεγάλωσα στο Λαύριο έξω από την Αθήνα, ξέρεις από γονεί οι οποίοι ήταν ορθόδοξοι, τυπικοί χριστιανοί θα λέγαμε, καλοί άνθρωποι. Έτσι λοιπόν ε, μεγάλωσα σε μια έτσι, οικογένεια ας το πούμε ορθόδοξων, με μια αδερφή, ε, η αδερφή μου και εγώ δηλαδή. Στα 14 να με χτυπάει μια νόσο, λέγεται νόσο του Ράιτερ. Εκείνη την εποχή που με χτύπησε, βασικά πρέπει να σας πω ότι είμαι 58 χρονών, έτσι. Ε, που σημαίνει ότι υπολογίστε πόσα χρόνια πίσω. Ε, με χτυπάει αυτή η νόσο πρώτα με το αριστερό μου πόδι, το οποίο πριζότανε. Είχε κάτι σαν αίτιο από το στέο που έχουμε, να βγαίνει το υγρό και να πηγαίνει στην άθρωση. Όταν συμβαίνει αυτό όμως, τι γίνεται, δεν κινείσαι. Παραλύει το σώμα δηλαδή. Χρειαζόμουν γύρω στα 20 λεπτά το ποτήρι δίπλα, το μπουκάλι δίπλα. Ήθελα για να πιω νερό, χρειαζόμουν να, γύρω στα 20 λεπτά να το βάλω μόνος μου να το πιω. Μου ανακοινώθηκε από τον γιατρό ότι πρέπει να μου κόψουν το αριστερό μου πόδι γιατί θα πάθαινε γκάγκρενα και, διά, και, διάφορα τέτοια. Ήμουν ανήλικος, έπρεπε να υπογράψει ο μπαμπάς, τα λέω εντάχει αυτά. Ο μπαμπάς δεν υπογράφει όμως και ευχαριστώ το Θεό γι' αυτό. Μα λέει θα πεθάνει, εγώ προτιμώ να πεθάνει. Μ' αγαπούσε πάρα πολύ ο μπαμπάς μου, είχε πολλή αδυναμία, αλλά ήξερε ότι ήμουν και πάρα πολύ ζωηρός. Δεν υπογράφει ο μπαμπάς, οι γιατροί με προειδοποιούν, και α, το πρώτο βράδυ που έμεινα μόνος, ξέρεις όταν α, μένεις μόνος βίνουν τα φώτα και φεύγουν οι παρουσίες των ανθρώπων, ε, έρχονται διάφορα συναισθήματα γιατί πλησιάζει στο θάνατο. Για 14 χρονών ήξερα ότι ο θάνατος είναι δάνατος, έτσι. Πάω λοιπόν στο παράθυρο και λέω, εάν είσαι ζωντανός και μακούς, δώσ' μου το πόδι μου πίσω δώσ' μου την υγεία μου πίσω και σου υπόσχομαι, του λέω, θα γίνω πιο καλά και από αυτού που είναι καλά. Χωρί να γνωρίζω βέβαια έτσι, τι είπα και χωρί να γνωρίζω την ύπαρξη του Θεού. Σαν μικρό παιδάκι που ζητάει κάτι από τον μπαμπά του. Εγώ την άλλη μέρα πήγα και πέταξα όλα τα χάπια, με πολύ κόπο στην τουαλέτα, γιατί μου τα ψάχνα να δουν να τα παίρνω ή όχι. Τα πετάω, γυρνάω στο κρεβάτι μου, μου λέει νοσοκόμα τα πήρε. Τα χάπια βεβαίω τα πήρα. πήρα. Ψάχνει από εδώ, δεν τα βρίσκει. Μπράβο, μου λέει, μπράβο. Ναι, αλλά μου κάνουν ένα, μια εξεταστική εκεί αυτά και βρίσκουν ότι θεραπεύομαι. Σταδιακά, αλλά έφευγε. Και αυτό ήταν η πρώτη μου, το πρώτο μεγάλο θαύμα. Μας έχει κάνει πάρα πολλά θαύματα ο Κύριος και στον κάθε ένα και από τους ακροατές που, τους ε, θεατές που μας ακούνε. Σίγουρα έχουν πολλές εμπειρίες όλος ο κόσμος. Ο Θεός κάνει θαύματα, δεν ξέρουμε αν εμείς μπορούμε να τα αναγνωρίσουμε και αν μπορούμε να να τα αποδώσουμε στο Θεό. Με λίγα λόγια, τα αποδίδουμε στο Θεό τη τύχη. Αλλά τίποτα δεν είναι τυχαίο και ευχαριστώ το Θεό που μου το έμαθε αυτό. Προχωράει λοιπόν η ζωή μου. Πήγα, πήγα να δω ένα έργο εκεί με τον Μπρουσλί ένα χρόνο μετά, ας πούμε. Τότε ο Μπρουσλί ήταν επιτυχία. Και στην τρίτη μου ταινία λέω: Θα γίνω σαν κι αυτού. Εγώ δόθηκα ψυχήτη και σώμα, θα λέγαμε. Να καταλάβεις ότι έκανα σκλήριση στα καλάμια. Άλεξα ε, πολλού δασκάλου. Πάντοτε δεν με ενδιαφέραν ούτε οι τίτλοι, τα διπλώματα, οι ζώνε, δεν με ενδιαφέραν τίποτα. Εγώ ήθελα να παλεύω και να νικάω, να παλεύω και να νικάω, να παλεύω και να νικάω. Εδώ θέλω να πω το εξή. Εμένα ο Θεό μου είχε δώσει φωτογραφική μνήμη. Αγράμματο είμαι, έτσι. Αλλά είχα το, πώς να το πω τώρα, το προτέρημα, το, το, το δώρο αυτό από το Θεό, ναι να αντιγράφω 250 κινήσεις προγράμματα πανεπιστημιακού επίπεδου από το Κεντρικό Πανεπιστήμιο της Κίνας, γιατί αργότερα ασχολήθηκα με το competition, με τον ανταγωνισμό δηλαδή σε σκιαμαχίες και όχι σε fighting. Το αντέγραφα λοιπόν αυτό σε 45 λεπτά. Αν θέλετε με πιστεύετε. Αλλά αν δεν μπορείτε να με πιστέψετε, μπορείτε να ψάξετε και να ρωτήσετε ότι ναι, είμαι αυτό ο Γρηγόρη, ο Γρηγορίου που κατέβαζα μια ομάδα σε πρωταθλήματα, σε επιδείξει και σήκωνα το κοινό όρθιο. Δεν το λέω αυτό ε, για να υπεραφανιστώ, γιατί ας πούμε να δείξω πιο σίγουρα σε, ε, σε μια αναζήτηση για το Θεό, αλλά θέλω να πω για τον παλιό μου εαυτό πριν το Χριστό. Φτάνω λοιπόν για να μην μακρηγορήσω πολλά χρόνια στι πολεμικέ τέχνε. Μπαίνω και στο βουδισμό, γιατί όταν κάνει κάτι και θε να το κάνει καλά, πρέπει να δει και τι ρίζε και το ένα και το άλλο και όλα αυτά τα πράγματα. Και μπήκα στο βουδισμό και έγινα φιλοβουδιστή. Για πολλά χρόνια δεν έτρωγα κρέα. Βέβαια, αυγά έτρωγα όμω, γιατί μ' αρέσανε. Και ζούσα για πολύ καιρό με γιαούρτι μέλι, βούτυρο μέλι και τέτοια πράγματα δεν ερχόμουν σε επαφή με το γυναικείο φίλο, έτσι. Ε, διατηρούσα, κοιμόμουν να φαντάσω σε μία κουβερτίτσα τόσο δά για να σκληραίνει το σώμα μου, για να αντέχω στις κλωτσιές. Γιατί ήμουν μικρό παιδάκι, έτσι, και επάλεβα πάλευα πάντοτε με μεγάλους, με αυτά. Ασχολήθηκα πάρα πολύ με το tai chi, έκανα λίγο kickboxing, wing chan, Li fat, choi mo pai, hungar, ε, κομφού, διαφόρων στυλ, υπάρχουν πάρα πολλά στυλ. Και μέχρι που γνώρισα έναν δάσκαλο στη Γερμανία, φεύγω στη Γερμανία, εγώ έχω δίψα εντωμεταξύ για τις πολεμικές τέχνες, πηγαίνω στο μόναχο της Γερμανίας, εκεί γνωρίζω έναν άνθρωπο, τον Σέρς, παίρνω τη βασική εκπαίδευση στο γουσού που λέμε εμείς και φτάνω να γίνω σπεσιαλίστα στα όπλα, διδάσκομαι από ένα Κινέζο δάσκαλο και μου δίνει ένα όνομα αυτός ο άνθρωπος. Μου λέει, Εσύ δεν είσαι, μου λέει Ευρωπαίος. μου λέει. Ξεκινέζος". Και μου δίνει ένα τιμητικό όνομα. Και το όνομα ήταν Πανλούν, το βλέμμα του Δράκου. Το θεώρησα μεγάλη τιμή εκείνη την εποχή. Εγώ δεν ήξερα από Θεό, δεν ήξερα τίποτα. Γυρνάω στην Ελλάδα, φτιάχνω μια ομάδα. Α το πούμε, κατά τον κόσμο πήρα πολύ δόξα, γιατί ήμουν ένα μονόφθαλμο σε μια χώρα που ήταν τυφλή από αυτά τα προγράμματα και από αυτέ τι ε, ιδέε και αυτά. Αλλά. Ε, διείσδησα και στο βουδισμό. Δηλαδή, φιλοσοφικές έτσι, ιδέες, ε, έγινα αρνητής της γραφής και ξέρεις, λέει ο λόγος του Θεού ότι ο λαός μου χάνεται από έλλειψη γνώσεως. Έτσι. Πραγματικά, ενώ από μικρό παιδάκι εγώ έψαχνα το Θεό, δεν μπορούσα να τον βρω. Έχω λοιπόν ανοίξει μια σχολή, έκανα και καπουέρα, έκανα και πάρα πολλά πράγματα. Μου άρεσε, βασικά μου άρεσε πάρα πολύ να μαθαίνω και αυτό με βοήθησε πάρα πολύ, γιατί όταν συναντήθηκα με τον Χριστό, ανταλλάξαμε όπλα, ξέρει, έτσι. Είχα μάθει πάρα πολλά όπλα, ίσια, κύρτα, λόγχε, αλυσίδε, όλα αυτά. Όταν α, βρεθήκαμε με τον Χριστό, ανταλλάξαμε όπλα. Μου λέει, Θε να σου δώσω, μου λέει το δικό μου, μου Λέω, Ποιο είναι το δικό σου. Ο λόγο του Θεού είναι ζών, ενεργό, κοπτερότερο, επί πάσα δύστομη μάχερα, διέρχεται μέχρι διαιρέσεω, ψυχείτε και σώματι, αρμότε και μυελών, μιε, Διερευνά τα σενεία και του διαλογισμού τη καρδία έμπρωσε στους οφθαλμούς αυτούν όλα γυμνά και τετραχυλισμένα, των οποίων έχουμε να δώσουμε λόγο. Το λέω αυτό όχι γιατί έχω μάθει ένα εδάφιο απόξω. Αυτό που σας είπα τώρα, εγώ το έζησα. Ένας άνθρωπος με δόξα που έπαιζε τα σπαθιά, δίπλα σπαθιά, ίσια, το, να, τ' άλλο, ήξερα πώς πιάνετε, ήξερα πώς φτιάχνω τον αθλητή μου, ήξερα τους κανόνες από το κεντρικό πανεπιστήμιο που είχαν βγει και που ήμουν πολύ μελετητή το πώς να στήσω κάτι κτλ. Καταλαβαίνει τώρα ότι όλα αυτά που συνδε, συνδέανε την προσωπικότητά μου, έτσι, γιατί μαζί με τη δόξα έχει κι άλλα, έτσι. Γυναίκε, αμαρτία, έχει πάρα πολλά. Γιατί ο διάβολο σου προσφέρει όλο το μενού γιατί για να σε κάνει υπηρέτη του. Και με τα λύπης μου θέλω να ομολογήσω ότι ναι, υπηρέτησα τον εχθρό εγώ. Πώς τον υπηρέτησε τον εχθρό. Ε, πρώτα πρώτα, η πρώτη αμαρτία που γνωρίζουμε είναι η περηφάνεια. Σκέφτηκε λοιπόν ένας ομορφότερος, ο ωραιότερος, ο καλύτερος άγγελος, το καλύτερο χερουβήμ, να πάει να βάλει το θρόνο του πάνω από το Θεό. Το σκέφτηκε και έπεσε. Αυτό λοιπόν είναι η πρώτη αμαρτία, το πρώτο μεγάλο αμάρτημα, η υπερηφάνεια. Εγώ την είχα τόσο πολύ έντονα αυτή την υπερηφάνεια, η οποία βέβαια σας λέω ότι έκανα πολλή δουλειά με τον εαυτό μου, ασχολήθηκα πάρα πολύ με αυτό το θέμα για να γίνω καλός, γιατί δεν μου χαρίστηκε, πάλεψα για να, το, για να γίνω καλός. Μετά βέβαια αυτή η δόξα και όλο αυτό ήμουν ας πούμε ο Θεός μετά το Θεό ή μάλλον πάνω από το Θεό. Και με αυτόν τον τρόπο, ξέρεις, τον εχθρό με Τη συμπεριφορά μου με πλήγωσα ανθρώπους, στεναχώρησα γύρω μου μαθητές, ε, τις μαθήτριες μου, λυπάμαι που το λέω, αλλά τις κακομεταχειρίστηκα, εν πάση περιπτώσει. Και έφτασα σε πολύ, έτσι, ποταπό σημείο. Μια μέρα, λοιπόν, είμαι, κα... είμαι στη σχολή μου, το 95 έγινε αυτό, ε, ήμουν ακριβώς κάτω από τα κύπελα. Κάτω από, είχα γύρω-γύρω τα κύπελα, πλακέτος εκεί, αυτά. Και είμαι κάτω από τα κύπελα και σηκώνω τα μάτια μου πάνω από τα κύπελα. Και λέω, εγώ δεν ξεκίνησα, λέω έτσι. Εγώ ξεκίνησα παράλυτος, δεν μπορούσα να βάλω ένα ποτήρι νερό να πιω. Ξαφνικά είμαι ο τάδε, με όλες αυτές τις γνώσεις και με όλα αυτά τα αυτά και... Του λέω του Θεού, του μίλαγα, δεν προσευχόμουν, δεν ήξερα καν τι σημαίνει προσευχή, δεν, ήξερα, δεν είχα πιάσει ποτέ τη γραφή στα χέρια μου, δεν ήξερα τίποτα γενικά και του λέω ότι αν πεθάνω, του λέω απόψε, θα φταίς εσύ, του λέω. Γιατί, γιατί δεν, εγώ ψάχνω να σε βρω, δεν σε εγώ βρει Και του λέω, του ζητάω δύο πράγματα, του λέω θέλω να μου φέρεις ένα δάσκαλο, να είναι πάνω από μένα, ναι, και να έχει και ένα μαστιγείο. Γιατί ήμουν πολύ σκληρό. Πού να με δαμάσει τώρα, έτσι. Σου λέει πολύ περήφανο να φανταστεί ότι αν ήθελα να τον κάνω κάποιον να πονέσει, τον έπαιρνα από το γιακά, τον κοπάναγα πάνω μου και πόναγε ο άνθρωπο. Δηλαδή, καταλαβαίνει ότι ήμουν ένα αγριάνθρωπο, δεν ήμουν άνθρωπο. Και όλοι με λέγανε δάσκαλο. Και πρέπει να σα πω κιόλα ότι δεν μίλαγα και ελληνικά, έτσι, μόνο έβριζα. Το λεξιλόγιο μου ήταν. Ήταν, εν περιπτώσει, ήτανε. Ε, μία μαθήτρια λοιπόν η οποία η κυρία αυτή ήταν 65 χρονών και πολύ καλή κυρία, ευγενική κτλ. μου λέει, πάω, μου λέει, είσαι μου λέει το παιδί των σημαδιών. Της έλεγα κάποια πράγματα, μου λέει παρατηρήσεις, μου λέει πράγματα, μου λέει είσαι το παιδί των σημαδιών, μου λέει ε, θέλω να σε καλέσω, μου λέει σε ένα Ινστιτούτο μου το είπε, μεταψύχωσης. Θα κάνει, μου λέει ο Τάδε, δεν θέλω να αναφέρω το όνομα του ανθρώπου αυτού, θα κάνει, μου λέει, μια διάλεξη, μου λέει, για τη μεταψύχωση. Τι λε, τι λέω. Στην ουρανό σε έψαχνα στη γη, σε βρήκα. Τη λέω. Οπωσδήποτε θα έρθω. Εντάξει, λέω, θα αφήσω μια μαθήτριά μου να κάνει μάθημα το πρώτο γκρουπ. Θα έρθω εγώ στο δεύτερο γκρουπ. Και θα έρθω, λέω, εκεί λέω. Μου λέει, ναι, αλλά πρέπει να σε προειδοποιήσω, μου λέει για κάτι. Λέω, τι. Θα ακούσει το πάτερ ημών έτσι όπω δεν το έχει ακούσει ποτέ στη ζωή σου. Και, και μου λέει, θα φοβηθεί. Εγώ λέω, θα φοβηθώ. Με το πατερημόν λέω. Εγώ που μπαίνω σε σχολέ και του λέω όπου τα πόδια μου πατούν είναι δικιά μου γη και μου θέλουν να με βγάλουν έξω και δεν μπορούν και προκαλούσα και έκανα και έδειχνα και θα φοβηθώ εγώ. Το πατερημόν λέω. Καλά τη λέω εντάξει. Λοιπόν ανοίγω λοιπόν. Ήταν ένα χτίριο στην Αγίου Κωνσταντίνου και μενάδρου στον τρίτο όροφο και όπω ανοίγω την πόρτα του, αν σα είχα πάει λίγο καθυστερημένα, ακούω για πρώτη φορά στη ζωή μου το πατερημόν ψαλτικά όχι, πώς να το πω, αφήγηση, ψαλτικά, με κόμματα, με έβαση, και μου κόπηκαν τα πόδια. Τι γίνεται, λέω, πού είμαι εδώ, Περιμένουν να τελειώσει, αφού τελειώνουν, τότε μπήκα μέσα. Πάω λοιπόν, κάθομαι με το μακρύ μου το μαλάκι, βαμμένο το, είχα κάνει και ντεκαπάζ, είχα ξανθές αντάβγες με κόκκινες αντάβγες, ε, κάθομαι λοιπόν να ακούσω το, την ομιλία περί μεταψύχωση τώρα εγώ. γι' αυτό πήγα εγώ έτσι. Και βλέπω λοιπόν παίρνει ο δάσκαλο τη, τη, γραφή του Βάμπα κιόλα και διαβάζει από το Καταμαθέο Ευαγγέλιο την ιστορία με τον Βαραβά και τον Χριστό. Λέω, μάλλον λέω, συνήθεια θα το έχουν, λέω, όταν θα είναι να ξεκινήσουν να κάνουν εισαγωγή για, το, για, τη μεταψύχωση να, να τη γραφή, ξέρω εγώ. Και λέει μια φανταστική ιστορία για τον Βαραβά. Ήταν ο Βαραβά Ανακέλη, ένα κέλη, μαζί με τον εκ δεξιών ληστή και τον αριστερό. Το φωνάζει ο Πιλάτο. Δεν αναφέρονται αυτά στη γραφή έτσι. Αλλά η ιστορία μου σε μένα με έβαλε μέσα. Ε, μπήκα μέσα στη, στην όλη εικόνα και ζούσα εγώ αυτήν την ιστορία και αποχαιρετάει λέει, τον εκδεξιόν ληστή, αποχαιρετάει τον εξάριστερο. Λέει πάνω να με σταυρώσουν. Λέει. Θα τα πούμε, λέει στο σταυρό. Ε, και όπω τον επήγανε στον πιλάτο, ξαφνικά ακούει να λέει ο πιλάτος. Και ποιον θέλετε να σας αφήσω ελεύθερο. Τον Ιησού από, τον, από την Αζαρέτ ή τον Βαραβά. Και λέει από μέσα του ληστής, σιγά μην μένανε. Ναι. Εδώ του έχω ληστέψει, του έχω κάνει φόνου, αυτά, το να τα για να μην πούνε εμένα. Ε, θα πούνε, λέει, μάλλον αυτόν εδώ. Ρίχνει μια μαδιά λοιπόν στον κύριο. Ο Χριστό μα εμόσταζε. Δεν μίλαγε καθόλου το βλέμμα κάτω. Και αναρωτιέται ποιος είναι αυτός που τον βάζουν στην κατηγορία να διαλέξει το, το κοινό. Και ακούει προς έκπληξή του άφησε ελεύθερο το βαραβά. Και θα έλεγα ότι παθαίνει την πρώτη έκπληξη. Εμένα λέει. Αυτή. Τον ισού τον Αζωραίο τι να τον κάνουμε. Άρον, άρον, σταύρωσον αυτόν. και φεύγει λέει ο βαραβάς, πάει στο σπίτι, ξερίζεται, φτιάχνει το τόνο. λέει δεν πάνε να και τα φλαράνια μου των εκδεξιών και των εξαριστερών. Πηγαίνει λοιπόν στον τόπο του μαρτυρίου και βλέπει για πρώτη φορά το Χριστό μας σταυρωμένο και τον θαυμάζει. Και βλέπει τον εκδεξιό να τον ηρωνεύεται και τον αριστερό να λέει καλά ούτε το Θεό δεν φοβάσαι εσύ. Εμείς δικαίως απολαμβάνουμε αυτά που διαπράξαμε. Αυτός δεν έφτιαξε σε τίποτα. Και βλέπει και το Χριστό να απαντάει στον ληστή αυτόν και να του λέει αληθώς, αληθώς σου λέγω, μετά από μένα θα το παραδείσο. Και η αφήγηση εκεί του δασκάλου έλεγε ότι ο Βαραβάς ζήλεψε. Ζήλεψε το σταυρωμένο ληστή. Ήταν τόσο καλός αυτός ο ληστής, που καλός κλέφτης ενώ που έκλεψε και τον παράδεισο και εγγενίασε και τον παράδεισο πρώτος. Δεν πήρε έναν καλόν άνθρωπο. Το πρώτο πρώτο που πήρε ήταν το ληστή. Εκείνη την ώρα, αγαπητέ φίλε και φίλοι και όλοι όσοι ακούτε αυτή τη στιγμή, άκουσα για πρώτη φορά το Θεό να μιλάει με στο κεφάλι μου. Και μην νομίζετε ότι μου είπε κάτι καλό. Βαραβά! εσύ ο βάς, εγώ εδώ τον ιόν μου για σένα. Και εσύ δεν έμαθες τίποτα γι' αυτό. Βαραβά. Περίτω να σας πω, θα σας πω μόνο αυτό που μου συνέβηκε. Για 24 ώρες έπεσε ο γενικός διακόπτης. Αν με ρώταγες πώς σε λένε φίλε, δεν θα ξανασπώ. Φανταστείτε ότι όταν έφυγα κοίταγα τα αυτοκίνητα γιατί σταματάνε στο κόκκινο. Και παρακολουθούσα τα αυτοκίνητα, σταματάγανε στο κόκκινο, σταμάταγα κι εγώ. Περνάγανε με πράσινο, ξεκίναγα κι εγώ. Πιο κάτω, άλλο κόκκινο, σταματάγανε τα αυτοκίνητα, σταμάταγα κι εγώ. Δεν καταλάβαινα ότι τα φανάρια, λογικά σταμα... ήρθε κόκκινο, πορτοκάλι και πράσινο. Έπασα τέτοια ζημιά, σα λέω, που μου σταμάτησε. Ε, σταμάτησε ο χρόνο. Ε, 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 ναι, ε, ε, έπασα τέτοιο πρα... ε, Έπασα ζημιά γενικά. Αλλά θέλω να σα πω πριν φύγω. Εγώ τώρα θέλω να φύγω. Επειδή μου έχουν κοπεί τα πόδια. Και λέει που εγώ, εγώ λοιπόν, πάω να φύγω, φτάνω στην πόρτα και ακούω δάσκαλε, δάσκαλε. Ε, <laughs> λέω: Εμένα θα του δάναλω, γιατί όλο εμένα λέγαν δάσκαλο. Και όπω γυρνάω για να ακούσω να δω τι λένε, Α πούμε, Ποιο με φωνάζει, ήταν ένα ζευγαράκι που είχε κάνει διακοπέ στην Κολομβία, Εν περιπτώσει, και γύρισε και του λένε του δασκάλου που είχε την σχολή αυτή, σου φέραμε δάσκαλο ένα δώρο. Εγώ δεν είμαι περίεργο, αλλά ήθελα να ψυχολογήσω το δάσκαλο. Δεν κατάλαβα τίποτα, δεν, κα, δεν κατάλαβα πού ήμουνα, δεν κατάλαβα τι είπε, δεν κατάλαβα ποιο μου μίλησε μέσα στο κεφάλι μου, δεν κατάλαβα τίποτα από αυτά. Ήμουνα ζαλισμένο, θα έλεγα. Και βλέπω εκείνη την ώρα να βάζει το χέρι του ο δάσκαλος και να βγάζει μέσα από την τσάντα ένα Μαστίγιο. Εγώ δέκα μέρες πριν κατά από τα κύπελα είχα ζητήσει. Φέρε μου ένα δάσκαλο να είναι πάνω από μένα, ναι, και να και μαστίγιο. Όχι, δεν υπάρχουν συμπτώσει. <laughs> Αλλά πάω λοιπόν στη σχολή μου να κάνω μάθημα και ε, αφού σας είπα για να φτάσω στη σχολή μου να έκανα... προσπαθώ να παρακολουθήσω τα αυτοκίνητα με τα κόκκινα και τα πράσινα, μπαίνω μέσα, πάω, αλλάζω και πάω να κάνω μάθημα μου άδειασε ο νος. Εγώ που κατευθείαν έφτιαχνα, ρίξε στην βουνιά κάνε εσύ αυτό, ε, εσύ κάνε εκείνο, εσύ κάνε τ' δάλ... Μια τεχνική, μια, μια, κίνηση απλή, δεν μπορούσα να τη δείξω τίποτα, τίποτα. Ξέρεις, εμείς ζούμε με προσωπικότητες. Ε, τι είσαι καθηγητής, προσωπικότητα. Ε, τι είσαι γιατρός, προσωπικότητα. Ε, τι είσαι δάσκαλος, πολεμικό τεχνών. Μου έφυγε η προσωπικότητα. Μου έφυγε το είναι μου, μου έφυγε η ταυτότητά μου. Για 24 ώρες ε, θα έλεγα ότι μου σταμάτησε ο χρόνος. Δεν πίστεψα όμως. Δεν ήρθα στο Χριστό. Έτσι λοιπόν, χάνω αυτή την πρόσκληση. Εγώ έχω μπει και στο γνωστικισμό, έχω μπει και στους δωδεκαθεϊστές, έχω μπει και στο Τζορέι, έχω μπει και σε διάφορα, διάφορα, διάφορα. Ε, μ' άρεσε να μαθαίνω, μ' άρεσε να ψάχνω, ήμουν αναζη, αναζητητής των πνευματικών κόσμων, είχα κάνει και αστρικά ταξίδια ε, και είχα γευθεί ένα μέρος της αλήθειας. Για να μην παρεξηγηθώ, θέλω να πω το εξής. Ο εχθρός θα σου δείξει κάτι από την αλήθεια. Η διαφορά ποια είναι. Δεν θα σου δείξει την πλήρη αλήθεια. Θα σου δείξει κάποια πράγματα για να σε κερδίσει, για να σε πάρει με το μέρος σου, αλλά η αλήθεια είναι πρόσωπο. Ο Χριστός μας είπε στον Πιλάτο «Εγώ ημί η αλήθεια». Είναι πρόσωπο, είναι προσωπικότητα. Άνοιγε το στόμα του και όλοι κρεμόντουσαν από τα χείλη του. Αυτός είναι η αλήθεια. Ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός είναι η αλήθεια. Για τον εχθρό, που τον λέω εχθρό και δεν θέλω ούτε το όνομά του να λέω, τον διάβολο, εν πάση περιπτώσει, να το πω έτσι ξεκάθαρα, τον αποκαλεί ο Κύριος μας ο πατέρας του ψεύδος. Μεγάλη διαφορά. Αυτός λοιπόν ο πατέρας του ψεύδους έχει υπηρέτησε το στήγη να ξέρεις και του χρησιμοποιεί πολύ κατάλληλα. Έχει και τάξεις διάφορε διάφορες, εν πάση περιπτώσει. Κινούνται ανάμεσά μας, τους δίνεις το χέρι, τους χαιρετάς, τους λες ο Θεός να σε ευλογεί ας πούμε και σου λένε ναι ευχαριστώ πάρα πολύ και σαν ο Θεός να σε ευλογεί. Αλλά δεν είμαστε στην ίδια κατηγορία, έχουμε διαφορετικά στρατόπεδα, διαφορετικές αντιλήψεις και γενικά ε, Άλλη πορεία. Έτσι λοιπόν, εγώ έμπλεκα με υπηρέτε του εχθρού και ήταν με άσπρα ρούχα, ε, είχαν και τη γραφή έτσι. Σου λέει, ε, τι, ναι, εμεί κάνουμε αυτό που κάνουμε, αλλά εμεί πιστεύουμε. Είστε και πιστοί, ο Χριστό, μεγάλο μύστη, μεγάλο μύστη. Όχι αγαπητοί φίλοι, ο Χριστό δεν ήταν μύστη. Ο Χριστός ήταν ο άχαρτος λόγος ο άσαρκος λόγος, ο οποίος όταν λέει πληρώθηκε, λέει όταν ήρθε η πλήρωση του χρόνου, πήρε και σάρκα και οστά και μίλησε ανάμεσα, περπάτησε ανάμεσα σε μας και μίλησε τον Άγιο Λόγο και ευχαριστούμε το Θεό προς τη σωτηρία μας. Ε, αφού λοιπόν έμπλεξα με διάφορα μπήκα, 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 μου, μου λένε κάποιοι λοιπόν από τους γνωστικούς, Γρηγόρη, έχει έρθει, μου λέει ένα τύπο, μου λέει, λέγεται Πάολο Νέτο, και σου έχουμε πληρώσει, μου λέει, και μια πρόσκληση, μου λέει, για να μπει, μου λέει, στο τάδι ξενοδοχείο. Εγώ το θεώρησα, αφού ήταν και αυτή γνωστική, το θεώρησα, ήταν. Ε, θα πάμε να κάνουμε αυτοσυγκέντρωση, θα πάμε να κάνουμε κάτι, εν περιπτώσει. Πήγα λοιπόν εγώ εκεί, μου είχαν πληρώσει οι άνθρωποι και την πρόσκληση. Κάτι λέγαμε, κάτι από εδώ, από εκεί και εγώ υπερασπίστηκα το Χριστό. Χωρί να τον ξέρω το Χριστό, του έλεγα δεν ξέρετε τίποτα από αγάπη και ο Χριστός είπε για αγάπη και αυτό. Εγώ πιστεύω ότι αυτό το άκουσε ο Κύριος. Μπαίνουμε λοιπόν εκεί. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν είχε έρθει από τη Βραζιλία για να φανταστείς υπηρετούσε σε ένα ας το πούμε νοσοκομείο τους λεπρούς της Βραζιλίας. Όταν το ρωτούσανε «Δε φοβάσαι μην κολλήσεις λέπρα» Του έλεγε «Σιγά μη με αξιώσει ο Θεός» Και κολλήσω λέπρα και κάθομαι και με υπηρετούν οι άλλοι. Δηλαδή το είχε για μεγάλη, α το πούμε, περιποίηση αυτή να κολλήσει κι αυτό λέπρα. Αυτό ο άνθρωπο λοιπόν είχε ένα χάρισμα. Την ώρα που μίλαγε αυτό ο άνθρωπο, πρώτα-πρώτα ε, σε πιάνε ένα δέο. Και μετά τι έκανε, ε, πιανόμασταν χέρι-χέρι σε κάτι καρέκλε που ήταν σαν σιδηρόδρομο, α πούμε, πηγαίναμε έτσι, και πιανόμασταν έτσι χέρι-χέρι και πέρναγε και ακουμπούσε το χέρι του για δύο δευτερόλεπτα αυτό. Ε, τάκ, 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 έτσι. Την ώρα λοιπόν που πέρασε και από και μου κάνει το δικό μου τάκ, εκείνη την ώρα η χάρη του Θεού, θα έλεγα, μια άγνωστη ενέργεια, μου ανοίγει τα μάτια τη καρδιά και βλέπω την καρδιά μου. Ο Θεό δεν μου έδειξε τα λάθη μου, δεν μου έδειξε το πόσο σκληρό ήμουνα, δεν μου έδειξε ότι απίθισα ε, να μάθω για αυτόν, για το σωτήρα μου και ενώ μου έδειξε πάρα πολλά πράγματα, μου έδειξε την καρδιά μου. Και τι βλέπω. Μία καρδιά μαύρη να τρέχει πίσω και να είναι αειδιαστική. Και αυτή ήταν η καρδιά μου. Εδώ θα πω τη λέξη αναγέννηση. Ξέρεις ότι η λέξη αναγέννηση, πάρε όποια γραφή θέλεις, αγγλική, ιδική ό,τι θέλεις, μόνο στα ελληνικά έχει την ερμηνεία. Ανά, Μία γέννηση, ενώ είσαι ζωντανός, ενώ είσαι άνθρωπος με οστά, ξαφνικά αναγεννιέσαι με μία άγνωστη ενέργεια, που δεν μπορούμε να την εξηγήσουμε, ούτε μπορούμε να την αναλύσουμε, αλλά συμβαίνει. Εγώ αναγεννήθηκα, χωρίς να έχω διαβάσει τη γραφή, χωρίς να έχω πάει σε κάποια εκκλησία αναγεννημένων ή δεν ξέρω τι, κάποιες οργανώσεις, οτιδήποτε κτλ τα δάκρυά μου να τρέχουν καυτά. Ε, με τα συγχωρήσω και από τη μύτη μου τρέχαν διάφορα, αλλά δεν μπορούσα να σκουπιστώ γιατί ο ένα είχε τον χέρι. Έχει... Η μία κοπέλα ήταν μια κοπέλα από την Αγγλία από εδώ, ο άλλο ο φίλο μου κάτω το χέρι από εκεί ήθελα να σκουπιστώ και δεν μπορούσα να σκουπιστώ. Και έκλεγα. Αλλά είχα κάνει μια ωραία λίμνη. Ε, όταν έρχεται ένα παιδί στον κόσμο, κλαίει. Ένα μωράκι κλαίει. Και βγαίνει με τα υγρά τη γυναίκα και με αίμα. Όταν αναγεννιέται μια ψυχή, το αίμα του Ιησού Χριστού τρέχει πάνω του και τα δάκρυα βγαίνουν από τα μάτια. Ε, ενώ λοιπόν συνέβη και το, το συμβάν, αυτή η, η άγνωστη ενέργεια που εμείς λέμε αναγέννηση και που είναι δύσκολο να μπορούμε να τη μεταφέρουμε σε έναν απλό άνθρωπο να το καταλάβει, μπορούμε να το δείξουμε το εδάφιο ε, Ιωάννης 3.3 που λέει ας πούμε στον οικόδημο ο Χριστός μας Νικόδη με μπορεί να λες ότι είμαι από το Θεό και να είσαι της γραφής και να ιερατεύεις και να διδάσκεις και να κηρύττεις το Λόγο του Θεού την Παλαιά Διαθήκη αλλά πρέπει να αναγεννηθείς σου λέει. Δηλαδή δεν είσαι σωσμένος. Μα καλός άνθρωπος ήταν ο άνθρωπος αυτός. Καλός άνθρωπος ήτανε. Σωσμένος δεν ήτανε. Και ξέρεις ε, εκεί λοιπόν κατάλαβα βέβαια δεν το κατάλαβα τότε, το, τώρα, τώρα, μπορώ να το ομολογήσω, το πόσο σημασία έχει να βρίσκεσαι με ανθρώπους που γνωρίζουν το Θεό. Δηλαδή, όχι θα το κάνω μόνος μου, ε, θα πάρω μια γραφή, θα κάτσω στο σπίτι μου, θα ξεκινάω να διαβάζω το Λόγο του Θεού και θα προχωρήσω αφού αναγεννήθηκα, με επισκέφθηκε και ο Θεός. Όχι. Όχι. Ο Θεός θέσπισε δύο θεσμούς. Ο πρώτος είναι ο γάμος. Δεν θέλω να αφήσω, λέει, τον μόνο του. Και του έφτιαξε μια γυναίκα από το σώμα του. Ο δεύτερος θεσμός είναι η Εκκλησία. Από το σώμα του Χριστού μας, με τη θυσία του, έφτιαξε όλους εμάς. Και ευχαριστώ τον Άγιο Θεό γι' αυτό. Ευχαριστούμε τον Θεό. Έτσι λοιπόν, ε, δεν βρέθηκε ένας άνθρωπος να μου ανοίξει τα μάτια. Ένα χρόνο μετά όμως, γνωρίζω μια κοπέλα, μια κυρία. Πήγα λοιπόν στο σπίτι της ή πιάμε το καφεδάκι και πάει να μου μιλήσει για το Θεό. Τη λέω: Για μου μιλήσει με ένα για το Θεό, για αυτά. Εγώ τη λέω: Πάει να μου ανοίξει τη γραφή, μην μου μιλά λίγο για τη γραφή. Λέω: Η γραφή λέω, είναι για του Εβραίου, γράφτηκε και, και ποιο ξέρει τι, έχει γράψει, τι έχουν γράψει μέσα και αν είναι αληθινά και όλα αυτά που λέει το κατά του κόσμου, α πούμε. Θέλω να πληροφορήσω σήμερα τον κόσμο, όποιον ακούει. Εσύ λέγε ό,τι θέλεις πίστευε ό,τι θέλεις, τοποθέτησε τον Θεό όπου εσύ νομίζεις, ο Θεός όμως είναι στο θρόνο Του. Ο Λόγος του Θεού έχει κατέβει στους ανθρώπους, στο δικό σου το έχει, χέ... μπορεί να θέλει να τους σώσει όλους ο Θεός, αλλά δεν θα τους σώσει όλους και ο Λόγος είναι απλός. Αν δεν πάρει αυτό εδώ το βιβλίο στα χέρια σου, που λέγεται Αγία Γραφή, δεν θα μάθεις ποτέ το θέλημα του Άγιου Θεού. Θα είσαι και θα χάνεις το χρόνο σου σε σκέψεις, σε ιδέες και θα βάζεις τη λέξη κάθε φορά που θα μιλάς τη λέξη «εγώ». Και έτσι λοιπόν εγώ εκείνη την εποχή είπα στην κυρία αυτή «εγώ ξέρεις ποιος είμαι εγώ, εγώ είμαι αυτός και αυτό και εγώ, αυτά δεν είναι...» Αυτή η κυρία λοιπόν μου λέει «ετάξει μου λέει, δεν θες να μιλήσουμε μέσα από τη γραφή» μου δίνεις, μου λέει, δύο λεπτά μου λέει να προσευχηθούμε μαζί. Και το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα και τη είπα κιόλας, γιατί ήμουν και ειλικρινής, προσευχή της λέω, χαμένος χρόνος λέω. Τι προσευχή της λέω. Εγώ είχα μάθει να κλωτσάω δέντρα και ανθρώπους. Τι προσευχές τώρα να κάνω και τι να φτά και τίποτα για μένα ναι. Για εκείνη την εποχή βέβαια. Αλλά για να μην τι στο χατήρι, θα έλεγα γονάτισα. Η κυρία αυτή γονάτισε. Πήγαμε στο, σε ένα, στο κρεβάτι, α πούμε, και βάλαμε τα χέρια μα πάνω στο κρεβάτι. Εμεί από κάτω με τα γόνατα. Φόρεσε το μαντιλάκι τη. Πρώτη φορά εγώ έβλεπα αυτή τη σκηνή. Έτσι να φοράει μια γυναίκα το μαντίλι για να προσευχηθεί. Εγώ έλεγα οι γριούλε το φοράνε το μαντίλι. Αυτά νέα, σχετικά νέα κυρία. Αλλά την ώρα αυτή που μίλαγε και. Στο στόμα τη ε, ήταν σαν ψαλμοδία, Δεν ήταν να μιλάει κάποιο λαλαλά. Λα, ε, ήταν σαν ομιλία με ψαλμοδία ταυτόχρονα. Εγώ όπως είχα βάλει, ε, βουδιστή εντάξει, ναι, ήξερα, όπως είχα βάλει τα χεράκια μου έτσι λοιπόν, αυτόματα τα χέρια χωρί να έχουν πάρει εντολή από τον εγκέφαλό μου πηγαίναν έτσι, έτσι ακριβώ. Αυτή η κυρία το είδε. Μου παίρνει το ένα μου χέρι, μου κάνει έτσι και μου λέει λύσου μου λέει στο όνομα του Ιησού Χριστού. Δεν κατάλαβα εγώ. Ξαναβάζω εγώ πάλι τα χέρια. Και ξανά στη διάρκεια της προσευχής τα χέρια μου ξανά έτσι χωρίς να, χωρίς να είναι από μέναν αυτό. Ε, εντάξει δεν είμαι και χαζός έτσι. Το κατάλαβα. Λέω στον εαυτό μου Λες πάρα πολλά, λέω. Και διδάσκει, διδάσκεις. Ξέρεις πολλά για αστρικά ταξίδια, για τον ήταν και δεν βρέπεις λέω, έβρισα και τον εαυτό μου και την ώρα, βρε η λύση, λέω, δεν βλέπεις ότι είσαι δεμένος, λέω. Και θέλω να το πω αυτό και να το ομολογήσω. Ο δεμένος δεν ξέρει ότι είναι δεμένος. Και έχει τις αντιλήψεις του, τις γνώμες του, σε διορθώνει κιόλα. Σου λέω, όχι φίλε, αυτό δεν είναι, εγώ πιστεύω ότι είναι έτσι. Και είναι δεμένο αυτό. Τέλο πάντων, αυτό πήρα ένα πολύ καλό μάθημα εγώ. Λέω είναι κι άλλου σαν και λέω. Ε, καμιά δεκαριά χιλιάδε μου λέει, εννοούσε όλο το λαό του Θεού, ε, και με πάει σε μια εκκλησία. Σε αυτή την εκκλησία που με πήγε, εγώ μπήκα με το βαμμένο μου το μαλί, το ξανθό, το αυτό, όπως ήμουνα, ε, με λίγο καλά ρούχα, ας το πούμε, αλλά αυτό που ήμουνα. Και δεν μου άρεσε και να κρύβομαι, ήθελα να είμαι καθαρό. Ε, η κυρία αυτή μου είχε κάνει ένα δώρο μία πιατέλα με, μια, με ένα κιούπι με εδάφια. Στην πιατέλα είχε γράψει ένα εδάφιο από τους Ρωμαίους. Εγώ σε προγνώρισα από τη μήτρα της μητρός σου, γι' αυτό και σε προώρησα. Εγώ όπως το διάβασα το ξέχασα κιόλας, ούτε τη γραφή ήξερα τίποτα, έτσι. Πάμε λοιπόν στην εκκλησία, με πάει η κυρία αυτή και εκεί έπαθα το δεύτερο σοκ. Εντάξει, όλοι λέμε Α, να μιλήσουμε για το Θεό, να διαβάσουμε για το Θεό. Εγώ δεν ήξερα ότι ο Θεός μιλάει κιόλα. Και λέει μες στο λόγο του, αυτός που έφτιαξε λέει το αυτή δεν ακούει. Αυτός λέει, που έφτιαξε λέει το στόμα δεν μιλάει. Και εν περιπτώσει, με τι ιδέε που είχα τότε, εν μπαίνω εγώ σαν κατάσκοπο να κατασκοπεύσω. Λέω τι είναι τούτη εδώ, λέω. Τι... Το κήρυγμα δεν κατάλαβα τίποτα. Ήμουν τόσο γεμάτο με τόσε γνώσει, με τόσε διδασκαλίε, με τόσα πράγματα. Τι να μου κάνει εμένα τώρα ένα κήρυγμα, ε Εγώ το άκουσα σαν κάποιος κάποιο να μιλάει από έναν άμβωνα και να λέει ιστοριούλε, α πούμε. Δεν κατάλαβα τίποτα. Όμω, λειτουργήσε μέσα σε αυτό το χώρο αυτό που λέγεται προφητικός λόγος. Και ενώ λοιπόν στο κεφάλι μου έλεγα, ωραία λέω, είμαι λέω σε ένα μέρος, είμαι ξένος, μέσα στους ξένους. Και εκείνη την ώρα κάποια που δεν με είχε δει να μπαίνω, έτσι, μας χώριζε ένα ντουβάρι και με πολύ κόσμο, λέει, εσύ που λες ότι είσαι ξένος μέσα στους ξένους, και όπου τα πόδια σου πατούν είναι δική σου γη, μάθω ότι εγώ σε προγνώρισα από τη μήτρα της Μητρό σου, εδώ είναι ο οίκος μου, εδώ θα μαθητεύσεις. Περιτώ να σας πω όμως ότι αυτό δεν ήταν μόνο ένας ακουστικός λόγος που εγώ τον άκουσα και απόρρισα. Λέω, τι γίνεται εδώ πέρα, σε Μέντιουμπι καλό, διαβάζω τη σκέψη μου. Και πώς ξέρει, λέω, πριν κάτι χρόνια που έλεγα όπου τα πόδια μου πατούν είναι δική μου γη. Και το τρίτο κομμάτι, πώς ξέρανε ότι η κοπέλα αυτή μου είχε χαρίσει την πιατέλα με το εδάφιο ζωγραφιστό. Βγήκα από την εκκλησία μεν σαστισμένος και όπως ήμουν και εγώ εσείς, με ρώτησε η κυρία αυτή γιατί η κυρία αυτή μου είχε χαρίσει την πιατέλα. Ήξερε ότι η προφητεία αυτή στο τέλος έλεγε το εδάφιο που γράψε. Μου λέει, δεν μου λες, μου λέει, αυτή η προφητεία που άκουσες μου λέει, για ποιον να ήταν, Ξέρω, εγώ τι λέω. Τόσο κόσμο λέω εκεί, λέω. Ε, για κάποιον ήταν από εκεί. Α, δεν ήταν για σένα μου λέει. Όχι, δεν ήταν για μένα. Λέω. Α, περίμενε μου λέει, θα γυρίσω. Μπαίνει λοιπόν μέσα στην εκκλησία γιατί είχαμε βγει έξω. Μου παίρνει μία γραφή. Αυτή είναι εδώ. Μου τη δίνει. Μου λέει, κοίτα να σου πω, μου λέει. Ε, ασχολήθηκα πάρα πολύ μαζί σου. Σου είπα πάρα πολλά πράγματα. Σου μίλησε ο ίδιο ο Θεό, αλλά εσύ μου λέει δεν έχει κάνει σημασία. Μου λέει δεν πρόκειται να σωθεί, μου λέει. Αλλά πάρ' τη γραφή μου, λέει. Μου έδωσε και το χέρι τη. Χαιρετιστήκαμε. Μέχρι εδώ μου λέει, δεν με ξαναβλέπει. Και φεύγει. Αυτό το σπαθί το κρατάω 13 χρόνια. Έγινε το τέλειο του 2008 αυτό. Το κρατάω 13 χρόνια. Ε, το έχω σημειωμένο. Σημειωμένο. Και όταν μιλάω μέσα από το Λόγο του Θεού, ξέρεις, εδώ έχω και τους μαρκαδόρους μου, τους μαρκαδόρους μου έχω εδώ και σημειώνω, αλλά έχω και κάτι ακόμα. Έχω αυτό εδώ το καρφί. Και ξέρεις γιατί το έχω, γιατί όταν μιλάω για το Θεό μου, για τον Κύριό μου, για τον Χριστό μου, κάνω και μια πρόβα με το καρφί στο χέρι μου και λέω, αχ, πονάει, λέω, ε. Και μπορώ να καταλάβω το πόσο πόνεσε ο Χριστός για μένα προσωπικά. Γιατί η σωτηρία θέλω να πω και ενδεχομένως να μην γίνω κατανοητός, αλλά εγώ θέλω να το πω αυτό, η σωτηρία είναι προσωπική. Μα έχω έναν μπάρμπα παπά -πα και μα έχω έναν αρχιμαντρίτη αδερφό και εσύ σώθηκες, ακόμα και ο αρχιμαντρίτης σώθηκε. Ευχαριστώ πάρα πολύ το Θεό που ε, χρησιμοποίησε έναν άνθρωπο για να με φέρει πραγματικά στον Θεό, πήρα αυτό εδώ το Ευαγγέλιο, το οποίο δεν το συστήνουν, ξέρεις, εκκλησίες, δόγματα, πινακίδες. Ο Λόγος του Θεού είναι για όλο τον κόσμο. Τώρα, αν υπάρχουν 1100 δόγματα και δεν ξέρω και πόσα άλλα ακόμα, είναι πόσο το καταλαβαίνεις εσύ στο κεφάλι σου μέσα. Και αν θέλεις και είσαι ειλικρινής, ο Θεός και αποκαλύπτεται και σε οδηγεί και σου φέρνει ανθρώπους δίπλα σου και σου φέρνει αυτό που χρειάζεσαι πραγματικά και αν χρειάζεσαι πραγματικά και έχει ειλικρινή καρδιά θα σου φέρει. Όταν λέει ο μαθητής είναι έτοιμος, συναντάει λέει το δάσκαλο Κινέζο και πάρει μία αλλά δεν πειράζει μας κάνει και εδώ. Ευχαριστώ. Ε, τόσα έμαθα από τους Κινέζους να μην, να μην το πω κιόλας και αυτό. Ευχαριστούμε τον Θεό. Θέλω να πω ότι ο βουδισμός για μένα ε, έσβησε μπροστά στο φως του Χριστού. Και ξέρει, θα σου πω κάτι, υπάρχει το όνομα Βούδα μέσα στη γραφή. <laughs> 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 λοιπόν, ο Αρών σημαίνει φωτισμένο. Και φωτισμένο στα κινέζικα σημαίνει Βούδα. Αλλά ο Βούδας Έβγαλε τα ημάτια, τα πριγκίπικα. ήταν ένα άνθρωπο ο οποίος ήταν πρίγκιπα και τα λοιπά, Και ήθελε να φωτιστεί 300 χρόνια πριν το Χριστό. Δεν είχε έρθει ακόμα ο Χριστό, έτσι. Και ήθελε να φωτιστεί ο άνθρωπο. Έβγαλε λοιπόν τα ρούχα του και πήγε και φωτίστηκε ο άνθρωπο, έτσι. Βούδα. Δεν είπε ποτέ ότι ήταν Θεό. Εμεί τον κάναμε Θεό. Ο Χριστό όμω είπε. Εγώ ή είμαι... μη, αυτά τα υπέροχα εγώ. Γιατί ήταν εγωιστή. Όχι, έλεγε αυτό που ήταν εγώ ημί το φως του κόσμου το αληθινό. Και ξέρετε, όταν λέει το φως του κόσμου το αληθινό, μας προειδοποιεί. Γιατί, Κύριε, μας προειδοποιείς. Γιατί υπάρχει και το ψεύτικο. Υπάρχει και ο εχθρός που ντύνεται σαν άγγελος φωτός. Και έχουμε πάρα πολλούς τέτοιους στην εποχή μας, που λανσάρουν ότι είναι φωτισμένοι, ότι είναι από τα Ιμαλάια, ότι έχουν έρθει από εκεί. Και όπως είπα και πριν, έχουν ένα μέρος αλήθειας, έτσι. Δεν θα, σου, δεν θα σου πούνε α, όλα αυτά. Θα σου βγουν με ένα στραβό καπέλο και θα σου πούνε: Εμεί είμαστε βουντού. Θα είναι με τι γραβατούλε του, θα... και ενδεχομένω να μιλάνε και το λόγο του Θεού και θα έχουν, θα έχουν και τη γραφή, έτσι. Και θα σου λένε και δάφια μέσα από τη γραφή. Άμα μου ψαλιδήσεις το παραπάνω και μου ψαλιδήσεις και το παρακάτω και μου πει ότι να, το λέει και η γραφή. Δεν υπάρχει λέει Θεό. Και θέλω να πω το εξή. Εγώ δεν θα μιλήσω τώρα σαν ανθρώπου που δεν ξέρουν το Θεό. Εγώ θα μιλήσω ενδεχομένως σε ανθρώπους που πραγματικά γνωρίζουν το Θεό. Θέλω να πω το εξής. Έχουμε κάνει πολλά βήματα πίσω. Πολλά. Φοβόμαστε και εμείς και ακίνο και τ' άλλο. Μπήκα λοιπόν προχτές ένα μαγαζί. Καλός φίλος. Από παλιά. Και του μίλησα για τον Κύριο. Του μίλησα για τον Χριστό. Δωδεκαθεϊστής, μου έδειξε φωτογραφίε του σπιτιού του και μου λέει: Κοίτα, μου λέει τη βλέπει, μου λέει η Αθηνά, μου λέει στο σαλόνι μου, μου λέει που δίνει, μου λέει το έλαιο, μου λέει του, του, του μου λέει και τα λοιπά. Και το σπίτι μου μου λέει είναι ναό. Μπράβο του λέω. Ωραία του λέω. Δεν μου λε, του λέω. Ε, μου έλεγε εκεί για τα ορφικά, για αυτά. Του λέω, συγγνώμη, του λέω, να βγάλω, του λέω λίγο τη γραφούλα. Μην τολμήσει, μου λέει και βγάλει τη γραφή. Θα γίνει, μου λέει, χαμό εδώ πέρα, μου λέει. Λέω, γιατί, <συγνώμη> Εγώ μου λέει κάνω ε, δέση μου λέει στο Δία και φωνάζω μου λέει όλες τις θεότητες μου λέει και θα μου βγάλει τη γραφή. Καλά ρε παιδιά άλλο. Και τι θεός είναι αυτό το Δίας λέω με όλη τη συναυλία του και με όλη τη συνοδεία του. Πού φοβάται λέω τη γραφή μου. Δηλαδή θέλω να πω ότι μας έχει δώσει δυνάμεις τις οποίες δυστυχώ κάνουμε βήματα πίσω. Και μη και όχι αυτό. Και κλείνοντας θέλω να πω ότι ο καθένας μας έχει μία αρχή και σημασία δεν έχει πως αρχινάς σημασία έχει πως θα τελειώσεις ενώ έχω πάρα πολλές εμπειρίες που δεν θα μας φτάσουνε δύο ώρες να τις λέω ε, έχω να πω το εξής ότι εγώ σήμερα δεν ζω στην Ελλάδα, ζω στη Σουηδία και σήμερα ε, μαζί με άλλους εκεί αδερφούς ε, είμαστε στο έργο της εξάπλωσης του Ευαγγελίου ζούμε τις τελευταίες μας μέρες ε, βλέπουμε πάρα πολλά να συμβαίνουν ακόμα και οι άθεοι οι αγνωστικιστές ή δεν ξέρω και εγώ πως να τους πεις έχουν καταλάβει ότι κάτι γίνεται κάτι δεν πάει καλά πάρε το Λόγο του Θεού στα χέρια σου ξεκίνα να το διαβάζεις πάρε, ζήτα οδηγία από τον Δημιουργό άμα είναι ο Αλλάχ Ακολούθα το Μωάμεθ. Τι λέει ο Μωάμεθ, κάτω. Άμα θέλει. Αλλά ψάξε μέσα στο λόγο του Θεού αυτά τα λόγια που ζωογόνησαν ανθρώπου, που βγαίνανε από το στόμα του Άγιου Θεού που μιλάει και σήμερα. Θα δει ότι μόνο που θα τον διαβάζει, θα δει ότι θα, θα πραγματικά την ειρήνη του Χριστού μέσα σου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με φωνάξατε για αυτή την υπέροχη έτσι, πρόσκληση που είχα την ευκαιρία δηλαδή να μιλήσω για τον κύριό yeah. μου και θεό μου, στον Τζάκι, ναι. Ε, ευχαριστώ τον Θεό που και ακόμα και να φύγω από τον Τζάκι, το, ο Χριστό μα θα με ζεσταίνει γιατί εκεί που θα πάω τώρα κάνει πολύ κρύο, έτσι. Ευχαριστούμε. Yeah. Ευχαριστούμε yeah. τον Θεό. <laughs> Λόγοι ζωής. Θεμέλιο ο Χριστός, οδηγός μας η Αγία Γραφή.